Τώρα πάμε να συζητήσουμε λίγο τι εξέλιξει στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Yes. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν. Καλημέρα. Εδώ το έχω, θα σας το πω τώρα, γιατί πραγματικά λύσες το. Εκείνα, ναι. Αυτό που Ποπολάκη στη φράση, τώρα δεν θέλω να την πω, έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Η περίφημη φράση του Ποπολάκη που λέει κάναμε και μια. Ναι, αλλά δεν κάναμε μόνο μία. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Είναι όμως τέτοιο πράγμα ο αποκλεισμός του Κασελάκη. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις τώρα. Όχι, δεν όχι, λέω. Όχι, σε αυτό όχι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Ακόμα και αν ο κόσμος, ένα κομμάτι του κόσμου διαφωνεί, όπως το βλέπουμε να καταγράφεται, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι αυτά πάνε ψηφίσει το Κασελάκη. Γιατί προφανώς εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε μπορεί να μην γουστάρω τον Κασελάκη, τον Τσίπρα, τον Κολοκυθά, τον Στάδη. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν μου αρέσει ο τρόπος είναι πολλοί από αυτούς. Σε αυτό λέτε ότι. Αυτό είναι αποκλεισμό στην ουσία. Ναι. Ναι. Ήταν, καίγεται το κάστρο, άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό είναι. Δεν απλά καίγεται το κάστρο. Υπάρχει καταρχάς μια 11μηνη πορεία μέχρι τώρα. Δεύτερον, έχουν γίνει συντεκμένα βήματα και από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη μετά την άρση εμπιστοσύνης, πριν 1,5 μήνα. Και να μην ξεχνάμε ότι πάντα ένα κόμμα αυτό καθορίζει υποψήφιους. Δεν τους καθορίζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που τα αποδέχεται η κοινωνία. Υπάρχουν υποψήφοι ανάμεσα οποίους επιλέγει. Δεν καθορίζει τους υποψήφιους γενικά ο κόσμος όλος. Το κόμμα, η βάση του κόμματος. Το συνέδριο. Ναι. Το συνέδριο. Το συνέδριο εγκρίνει την εισήγηση Κεντρικής Επιτροπής. Αν τεθεί θέμα μέσα στο συνέδριο για αντέβνηση, θα πάρθει απόφαση. Από το συνέδριο, η βάση του κόμματος δηλαδή. Ο κ. Κασελάκης υπολογίζει στο συνέδριο. Ότι θα έχει τον απαραίτητο αριθμό για να καταθέσει υποψηφιότητα τελικά. Δεν νομίζω ότι υπολογίζει συνέδριο. Χαμένο το έχει και το συνέδριο. Είναι περισσότερο μια τακτική για μια έξοδο μετά ηρωική, με ό,τι στόχο έχει στο μυαλό του. Αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας, είναι αυτό, είναι δημιουργία ενός άλλου κόμματος. Είναι προφανές ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα. Ναι, αλλά λέει ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει. Το site που έχει ανοίξει είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάει. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να σας πω ένα απλό πράγμα. Στο τελευταίο συνέδριο που έγινε, που ήταν πρωτοφανές από πλευράς λιουχαϊσμάτων, της κλάκας που γινόταν και όλα αυτά. Εσείς και άλλοι δύο άνθρωποι το σώσατε το συνέδριο εκεί. Θα σας πω, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπήρχαν συνθήματα του τύπου Στέφανε, τελείωνε με τους Σιριζαίους. Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγαν μέσα Στέφανε, τελείωνε με τους Σιριζαίους. Οι οποίοι δεν ήταν σύνεδροι, βέβαια, δεν είχαν καρτελάκι και όλα τα γιουχαϊσμοντα έγιναν από κόσμο τέτοιο. Τι είναι, υποστηρικτές του Κασελάκη δηλαδή. Κλακαδόροι όπως αυτός που είδαμε στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Αυτό ο Στέφανος Κασελάκης, αυτό είναι και η παρέα του, να το πω έτσι. Τώρα είναι προφανές ότι ένας κόσμος δεν το βλέπει έτσι. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Πώς διήγησε αυτός ο κόσμος όμως, κύριε Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για να μπει και αυτός ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι είχατε αφήσει πόρτες ανοιχτές. Και καλά κάναμε και αφήσαμε πόρτες ανοιχτές. Δεν νομίζω ότι κάναμε λάθος αυτό. Αυτός ο κόσμος θέλει να σας τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι κάναμε εμείς μετά το 19, σε ό,τι αφορά να πολιτικοποιηθεί ένας κόσμος, να ομογενοποιηθεί, να αποκτήσουμε μια κατεύθυνση. Νομίζω εκεί πέρα κάναμε βήματα πίσω τελικά. Αυτό αποδεικνύεται τώρα. Αλλά δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Εντάξει, δεν το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν καταλάβει αυτά που λέγονται για τον Κασελάκη, παρότι συνέβησαν, είναι πραγματικά γεγονότα. Αδιαφεσβήτητα, δημόσια τα περισσότερα, το 90%. Υπάρχει και κόσμος που είναι, πώς να το πω, είναι. Πώς ήταν το φαινόμενο Μπρουλουσκόνη, ξέραν ποιος είναι ο Μπρουλουσκόνη, τι έχει κάνει στη ζωή του, πόσα ποινικά έχει στο κεφάλι του κτλ. Και παρόλα αυτά ψήφισε. Ο Μάγκας, πώς να το πούμε. Εντάξει. Ναι, και έτσι και πάει και το ψηφίσμα. Το δεύτερο κομμάτι, ναι. Εντάξει, είναι πρόβλημα, ας πούμε. Όπως επίσης υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι Κασελάκης. Και για λόγους δικούς τους προσωπικούς, που θα βρεθούν αύριο δηλαδή, μπορεί να στηρίζουν ό,τι χειρότερο. Ξέρετε κάτι, εσείς ήταν από τους ανθρώπους που στηρίξατε τον Κασελάκη. Στην αρχή. Βεβαιότατα. Επίσης, στο συνέδριο. Στο συνέδριο, αυτό που είπες. Το συνέδριο Φεβρουαρίου, μιλάω πάντα. Αν με παρέμβαση δική σας του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Παπά, ουσιαστικά βρέθηκε μέσα σε εμβεγιαστική λύση, δεν πήγα τις εκλογές τότε. Ναι. Κάποιοι είπαν ότι σώθηκε το συνέδριο. Κάποιοι είπαν σώθηκε ο Κασελάκης. Κάποιοι είπαν δεν ξέρω τι σώθηκε. Ναι. Αλλά ήσασταν ένας από τους τρεις. Σωστά κάνατε. Ήμουν από τους τρεις, αλλά ήμουν ταυτόχρονα ένας από τους ελάχιστους δυστυχώς που μίλησε για το ποια είναι η λειτουργία αυτή με του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ανύπαρκτη. Δεν τέθηκε όσο έπρεπε να τεθεί. Λέει την πραγματικότητα, είπα. Η τοποθέτησή μου υπάρχει ακόμα στα βίντεο. Σε ένα συνέδριο πρέπει να μιλάς. Είναι μια στιγμή που είναι πια εσωτερική συζήτηση, είναι τα πάντα ανοιχτά και μιλάς. Και δεν άλλαξε τίποτα από εκεί και μετά. Δυστυχώς αργήσαμε πάρα πολύ αυτά που έγιναν στο συνέδριο. Έπρεπε να έχουν ξεκινήσει σε μια ιστορική διαδικασία ήδη από το Δεκέμβριο.
Όχι άρση εμπιστοσύνης, κατευθείαν με το καλημέρα, αλλά ότι παλικάρι δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Δεν είναι αυτή η λειτουργία. Γράφεις τα παλιά σου, αποκλείσαι τα πάντα, λες ότι θες προς τα έξω και απομακρύνεται ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν και στις εκλογές δηλαδή. Στις εκλογές, να θυμίσω ότι οι μισοί ψηφοφόροι του 23 ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Είναι μισή. Ευθύνη του μόνο είναι αυτό. Ορίστε. Ευθύνη του μόνο είναι αυτό. Όλοι είστε μαζί σε αυτό. Δεν είμαστε ακριβώς όλοι μαζί. Υπήρχε μια κρίση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το καλοκαίρι του 23. Η κρίση οδήγησε και στην εκλογή Κασελάκη. Και αντί να οδηγηθούμε σε μια, να το πω έτσι, ανάταση, οδηγηθήκαμε προς τα κάτω. Έχει ευθύνη ο Τσίπρας, ο Αλέξης, για το γεγονός ότι έφυγε, ανέλαβε την ευθύνη, αλλά δεν εγγύηθηκε τη συνέχεια με έναν τρόπο. Εντάξει. Συνέχεια ανθρώπων δεν μπορείς να εγγυηθείς, είναι ότι έχεις οικοδομήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ως προς αυτό, προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, αυτό που οικοδομήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και σε ό,τι αφορά τα στελέχη και τρόπο λειτουργίας και τι προτεραιότητες υπάρχουν κτλ., υπάρχει από ό,τι φαίνεται μεγάλο πρόβλημα. Εγώ δεν θεωρώ ότι κλείνοντας το κεφάλαιο Κασελάκη έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να κλείσει το κεφάλαιο Κασελάκη, αυτό είναι το βήμα τώρα που έχουμε μπροστά μας. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε κάποιο είδος επανείδηση να δούμε ποιοι συμφωνούμε σε τι να συνεχίσουμε. Ή δεν υπάρχει μέλλον. Σώζεται η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολα σώζεται, αλλά πολύ δύσκολα. Α, ναι. Ναι. Σώζεται πέριξ του 5-6% ή σώζεται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κράτος. Σε τροχιά εξουσίας δεν μπορεί να ξαναπεί. Σε τροχιά εξουσίας. Σωστά. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν το 5-6%. Αυτό πρέπει να ενδιαφέρει κάποιον. Δεν είναι τα μεγάλα ποσοστά. Είναι ότι υπάρχει πολιτικό κοινό στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή υπάρχει ένας Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει και αποδοχή από την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή με όλα αυτά που συμβαίνουν από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο μέχρι τα γεωχωρίσματα δείχνουν από τις κινητοποιήσεις που γίνονται. Δεν υπάρχει αποδοχή. Εντάξει. Και από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα. Κανονικά θα έπρεπε να μεγαλώνει κάτι άλλο. Κάτι που να δίνει προοπτική και ελπίδα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή αυτό κάτι άλλο δεν υπάρχει. Δεν βλέπω εξελίξει στον χώρο του κεντρικού αριστερά άμεσα, δηλαδή στο ορατό μέλλον, να βγάζουν κάτι άλλο. Και είναι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπηρετήσει μια άλλη προοπτική. Να. Ο Κασελάκης σίγουρα δεν μπορεί να υποστηρίξει έτσι κι αλλιώς. Το ερώτημα είναι ότι στο συνέδριο, παραδείγματος χάρη, ακούω εδώ βουλευτές, δύο βουλευτές το έχουν πει δημόσια, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Σαβλονίτης. Ακούγεται ότι είναι άλλες τρεις βουλευτές που λένε ότι αν αποκλειστεί ο Κασελάκης, εμείς φεύγουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιούνται. Ναι. Ανεξαρτητοποιούνται. Αυτομάτως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή τότε. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κρίσιμο πρόβλημα. Ούτε αυτό είναι κρίσιμο, λέτε. Δεν είναι κρίσιμο. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Το αν είναι αξιωματική ή όχι δεν είναι το κρίσιμο θέμα. Ποιο είναι το πρόσωπο που μπορεί όμως, να οδηγήσει όμως, όμως σε μια ράγια. Παιδί, έχει μέσα μέσα. Ναι, πείτε. Δείχνει και τι είναι, να το πω έτσι, πτέρυγα Κασελάκη. Δεν αναφέρομαι στον κόσμο που ψηφίζει, που όπως έλεγα δεν είναι ένα πράγμα, είναι αρκετά διαφορετικές καταστάσεις. Σου λέει δηλαδή, ή θα είμαι εγώ ο ένας, ή γεια σας και φεύγουμε. Αυτή είναι η στάση που κρατείται αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή δεν πάνε να πάρουν, να το πω έτσι, προσπαθούν να πάρουν ένα συνέδριο, το οποίο βέβαια δεν υφίσταται ζήτημα. Το συνέδριο είναι ήδη κερδισμένο από τη μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει Στέφανο Κασελάκη. Αλλά, πώς γίνεται αυτό, πώς θεωρητικά... το ξέρετε αυτό, πώς μπορείτε να το ξέρετε αυτό. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μιλάω με κόσμο. Αλλά ας πούμε ότι γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν πάνε να πάρουν ένα συνέδριο και να πούνε ότι άρα αφού η πλειοψηφία αποφάσισε αυτό, θα ακολουθήσουμε όλοι μαζί αυτό. Πάνε να πάρουν ένα συνέδριο να διώξουν. Δηλαδή πάνε να πάρει ένα κέλυφο ΣΥΡΙΖΑ, brand name, κρατική χρηματοδότηση κτλ. Και να κάνει κάτι άλλο. Που απλά θα υπάρχει προς το παρόν το ίδιο όνομα. Έτσι. Ναι. Από τους υποψηφίους οι οποίοι κατεβαίνουν τώρα. Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο μπορεί να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στις ράγες πάλι. Και να πει ότι εντάξει, προχωράμε τώρα. Μπαίνουμε ξανά στις ράγες σε ρυθμίσεις μας, κανονικές. Ναι, εγώ κοιτάξτε, δεν πρόκειται να στηρίξω κάποιον. Α. Εντάξει, από τους, όχι γιατί... Θα στηρίξει όποιον εκλεγεί δηλαδή μετά. Ναι, θα στηρίξω όποιον εκλεγεί μετά. Γενικά, όχι, δεν είναι το πρόσωπο. Θα στηρίζω ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές. Ναι, αυτό λέμε. Δηλαδή είτε εκλεγεί, τα προβλήματα είναι μπροστά μας, δεν νομίζω και λόγω της φύσης του συνεδρίου που είναι η αλλαγή ηγεσία και εκλογή είναι ο Πρόεδρου, θα υπάρξουν δεσμεύσεις σοβαρές για το πώς θα συνεχίσουμε. Με αυτή την έννοια δεν επιλέγω κάποιον. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο που μπορεί να μπει στην κούρσα της καινούριο πρόσωπο. Όχι, καταρχήν έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει και τελειώνει και οι προθεσμίες, δεν νομίζω. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω, αλλά μπορεί να. Μπορεί να ετοιμάζουν κάποιο άλλο πρόσωπο. Συμμερίζεστε απόψεις, όπως άκουσα την κυρία Γεροβασίλη να λέει, ότι και από άλλους, ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ τον Κασελάκη, ότι υπηρετεί ένα τέτοιο σχέδιο ο κ. Κασελάκης επί της ουσίας. Κοιτάξτε, λειτουργήσε σαν να υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Έχει μικρή σημασία αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει το Στέφανο Κασελάκη και το στενό του κύκλου, ας πούμε, που τον στηρίζει, το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τους ενδιαφέρει το δικό τους μέλλον και τελεία, ας πούμε.
Αν δεν τα καταφέρουν, που δεν τα καταφέρουν με το ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώς θα επιδιώξουν κάποιο άλλο κόμμα, προσπαθώντας να μπουν στη Βουλή κτλ. Και εκεί τελειώνει όλο το. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, όπως θα λέτε, κύριε Τσίπρα, για να ξαναμπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ράγες και τροχιά εξουσίας. Δηλαδή, για να, αυτό που είπατε, για να σωθεί η κατάσταση, με όποιον πρόεδρο, επιλέξετε μετά, εφόσον δεν είναι ο Κασελάκης, θέλει μεγάλη δουλειά και πολύ χρόνο. Για να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν είναι το τροχιά εξουσίας, είναι να ξαναυπάρξει κάτι στην ελληνική κοινωνία, να δώσει προοπτική και ελπίδα στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει από μια μεριά ο εντός εισαγωγικών ρεαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι. Αυτό υπάρχει. Ναι. Και ακόμα δηλαδή είναι στην κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει να στηρίξουμε αυτό που μπας και ντουμάς πριν μέρα. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Και πρέπει να ξαναυπάρξει. Μάλιστα. Αυτό θα γεννήσει και την τροχιά εξουσίας που λέτε κτλ. Γι' αυτό σας λέω δεν έχει πολύ σημασία το αξιωματική αντιπολίτευση. Καταρχήν πέσαμε κι άλλο. Πήγαμε το 17 στο 13. Αλλά είχε καμία σημασία σε 13, 14, 15, 12, 11, 10. Καλά, τώρα η χθεσινή δημοσκόπηση σας δίνει στο 7,6. Καλά, εντάξει, μην αφήσετε τη δημοσκόπηση. Δεν λέω ότι είμαστε καλά. Εντάξει, δεν λέω ότι είμαστε καλά. Αλλά να ξεπεράσουμε αυτή την ταραχώδη περίοδο που είναι πολύ ανώμαλη και μετά θα μετρηθούμε, να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι καλά τα πράγματα. Δεν σας λέω κανένα. Προφανώς. Δεν έχει νόημα τώρα αυτή η μέτρηση, ας πούμε. Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε προφανώς. Να είστε καλά και ο Γιώργος Τσίπρας, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ.